Καθαρίζουμε λοιπόν τις πατάτες που πρέπει. Τις κόβουμε τεράστια κομμάτια και τις φτιάχνουμε όπως φτιάχνανε στον Πυροπόταμο το πατατάλιδικο το 1950-60. Πριν να μπει η πονηρία του εμπορίου στα χωριά μας, τρώγαμε στις γάμους το πατατάλιδικο που ήταν κρέα με πατάτες στο φούρνο, αλλά οι πατάτες οι Έλληνες μέσα να ψεπέζει ήταν στο μάκρος μια πιθανή. Με γάλα και λίδια. Θα τρώτε κρέας. Κόμε λοιπόν μπόλικο κρεμμύδι και ζώνουμε το κρέας με το κρομίδι και μετά πιάμε και κόμε τις πατάτες με γάλα σκελίδια σαν το πεπόνι. Από το μποστάνι της Περαρίζας. Πολύ λεμόνι. Πετούμε τις λεμονόκουπες στο νεροχύτη. Στο φούρνο, έλα το βάλαμε λοιπόν στο φούρνο και είναι στους 250 βαθμούς μέχρι να πάρει να αρχίσει να βράζει και μετά το κατεβούμε στο 183 βαθμούς. Σε πόσους βαθμούς λοιπόν θα το φάει σε λίγο, σε 182 βαθμούς. Βέβαια είναι άξιο να σημειωθεί ότι όταν ψηθεί το φαΐ θα εμπλουτιστεί το τραπέζι με μαρούλι, ντομάτα, μανταρίνι και λωτό. Τώρα το λωτό δεν τα γερυπά ο λωτός, αλλά άσι είναι. Επειδή και ο κακομοίρης ο Οδυσσέας έφανε λωτούς στη χώρα των λωτοφάγων, το δέχομαι αυτό, διότι εγώ είμαι παραδοσιακός. Μέχρι να έρθει η ώρα λοιπόν να φάμε, να πακοιμηθούμε.